σήμερα το πρωί ειδοποιήθηκα από το γραφείο του Δήμου ότι με αναζητούσαν δύο αστυνομικοί. Γιατί εγώ είχα βγει για εξωτερικές εργασίες του Δήμου εκτός Τρυπόλεω. Αμέσως ήρθα στο τμήμα για να ενημερωθώ τι με ήθελαν οι αστυνομικοί. Εδώ μου είπαν ότι τρέχει μια υπόθεση, μια μήνυση για κατεμένα και κατά το Δήμο για τα δέσποτα ζώα, τα οποία όμως δεν ενημερωθήκαμε, διότι δεν είναι ακόμα, δεν είναι διαδικασία ακόμα να ενημερωθούμε. Από εβδομάδα θα γνωρίζουμε περισσότερα και θα έχουμε περαιτέρω εξηγήσεις. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο δικηγόρος, ο κ. Σύμος. Η μήνυση από ποιον έτσι έχει γίνει? Θα μου επιτρέψετε να πάρω εγώ το λόγο και να σας πω ότι το μόνο που μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι εκκρεμεί μια μήνυση εναντίον του αρμόδιου για τα αδέσποτα αντιδημάρχου για κάποιο θέμα ενός αδέσποτου ζώου. Επειδή η πράξη δεν είναι στα πλαίσια του αυτοφόρου, καθώς έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περισσότερο του ενός μηνός, δεν μπορέσαμε να λάβουμε περισσότερα στοιχεία τη στιγμή αυτή. Με εντολή του κ. Εισαγγελέα, ο κ. Αντιδήμαρχος αφέθηκε ελεύθερος. Η δικογραφία θα σχηματιστεί, θα σταλεί στην εισαγγελία και όταν τη στιγμή εκείνη θα μπορέσουμε να λάβουμε αντίγραφά της, θα δούμε ποιος έχει κάνει τη μήνυση και για ποια συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Έκτοτε θα αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειές μας και σκεπτόμαστε να κινηθούμε νομικά εναντίον αυτών που προφανώς ψευδώς μας έχουν καταμηνήσει. Αυτό μπορώ να σας πω για την ώρα, τα περισσότερα όταν θα λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας. Θα θέλετε να μας πείτε σε ποιο στάδιο περίπου και αν κατακλείδησε σύντομο, κύριε Δήμη, τελικά γίνεται με αυτό το θέμα με τα σκυλιά εδώ, για να ξέρει και ο κόσμος, πριν δώσετε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις? Ναι, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσαμε στην απευθείας μίσθωση αγροτεμαχίου για την κατασκευή του νόμιμου κοινοκομείου που θέλουμε να φτιάξουμε σαν δημοτική αρχή. Είχαμε κάποιες παρατηρήσεις από τους επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία, να πάρουμε κάποιες εγκρίσεις από την αρμόδια υπηρεσία, την ιατρική συγκεκριμένα, που δίνει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, με την οποία αυτή την εβδομάδα έχουμε συνηθεί να πάρουμε και κάποια προέγκριση από αυτούς, έτσι ώστε το επόμενο τακτικό, να μπει τακτικό θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να προχωρήσουμε στη μίσθωση του χώρου, έτσι ώστε να αρχίσει η κατασκευή του νόμιμου κοινοκομείου. Για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω για ακόμα μία φορά και θέλω να γνωρίζει ο κάθε πολίτης και κάθε δημότης του Δήμου Τρίπολης, ότι ο Δήμος Τρίπολης κάνει οτιδήποτε είναι νόμιμο και σωστό περί τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Μας έχουν καταγγείλει πολλές φορές διάφοροι άνθρωποι και διάφοροι οργανισμοί και διάφοροι σύλλογοι, αλλά τίποτα δεν έχει βρεθεί απέναντί μας για να σταθεί η κατηγορία. Διότι κάνουμε ό,τι ορίζει ο νόμος και η κείμενη νομοθεσία.